θεήμιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγινε σιωπή εν το ουρανό έως την ίσιαν ώρα. Και είδαν τους επτάγγελους, οι κυριεσκήσαν το ενώπιον του Θεού και εδώθησαν εις αυτούς επτάσταν. Και είδε ένα άλλος άγγελος και εστάσει έμπρεσε του Θησιαστηρίου κρατών θυμιακήριων Χριστούν και εδώθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί των Θησιαστήριων των Χριστούν το ενώπιον του Θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβε ο άγγελος το θυμιακήριο και εγέννησε αυτό εκ του πυρός του Θησιαστηρίου και έριξε την γη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμό. Όταν άνοιξε τη σφραγίδα την εβδόμη, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός αμέσως εν το ουρανό εβασίλευσε μια απόλυτο σιωπή, σιωπή, μισή ώρα σιωπή. Ούτε δοξολογία, ούτε φωνές, ούτε ομιλία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν το στάδιο αυτό του σχεδίου του Θεού κρίσιμο και χρειάζεται προπαρασκευή, προετοιμασία. Βλέπουμε 7 αγγέλους οι οποίοι έχουν θέση ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άγγελοι εδέχθησαν από μία σάλπιγγα ο καθένας. Λοιπόν, ο Θεός Πατήρ απάνω στον χρόνο, ο Υιός με το βιβλίο στο χέρι, οι άγγελοι οι 7, ο καθένας με μία σάλπιγγα. Και άλλος άγγελος, δηλαδή, ήρθε και εστάθηκε στο θυσιαστήριο και είχε στο χέρι του ένα χρυσό θυμιατήρι και του εδόθησαν πολλά θυμιάματα ώστε μαζί με τας προσευχάς όλων των Αγίων αυτά το θυσιαστήριο το χρυσό ενώπιον του θρόνου να τεθούν. Εδώ ακούμε κάτι παράξενα πράγματα. Ακούμε απάνω στον ουρανό και υπάρχει θυσιαστήριο χρυσού. Εάν προσέξουμε και θα δούμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και απάνω στον ουρανό υπάρχει ναός του Θεού. Εφόσον ακόμη δεν ήρθε η τελεία κατάσταση η οποία θα έρθει στο τέλος όπως θα δούμε όπου ναός πλέον δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ναός πλέον. Αλλά επάνω τα όντα εκείνα του ουρανού υπάρχει ο ναός και έχουμε μάθει από την επιστολή προς Εβραίους ότι η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο υπηγορεύει υπό του Θεού εις τον Μωυσή κατά τον τύπο του ναού του ουρανού. Προϋπήρχε ο ναός του ουρανού και έπειτα έγινε εδώ κάτω εσχεδιάστη τη σκηνή του μαρτυρίου και λέγει ο Θεός προς τον Μωυσή
πρόσεχε να κάνουν σύμφωνα με το καλούπι το υπόδειγμα που σου έδωκα εις το όρος Σινά. Και έτσι έκαμε ο Μωυσής. Πιστό στη διαταγή που έλαβε. Επίσης, στην ίδια επιστολή προς Εβραίους διαβάζαμε ότι ο λαός Ισραήλ αυτές τις τελετές που είχαν στη σκηνή η οποία έπειτα αντικατεστάθηκε κατά το καλούπι της αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος από τον ναό του Σολομώντος. Σε εκείνο τον ναό ο οποίος ήταν κατά το υπόδειγμα της σκηνής λέγει η επιστολή προς Εβραίους ότι ο Ισραήλ σκιά υποδείγματι και σκιά των εκουρανίων λατρεύει. Δηλαδή υπηρετεί τον Θεό. Με το θυμίαμα δεν είναι ανάγκη να πάρουμε βέβαια το θυμίαμα ειδικό όπως ήταν το δικό μας εδώ. Δεν είναι ανάγκη. Και το θυμίαμα ετούτο εδώ κάτω στο έτσι για να τα ενώσει αυτά με τα προσευχάς των Αγίων όλων οι οποίες εστέλλοντο και από την γη και στους ουρανούς από όσους ήταν με τα προσευχάς και να τοποθετηθούν απάνω στο χρυσούν θυσιαστήριον το ενώπιον του θρόνου του Θεού. Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι δεν γίνεται λόγος εδώ ότι επάνω στον ναό εκείνων των εκουράνιων υπήρχε ακόμη το καταπέτασμα του εχώρησε. Διότι μετά την σταύρωση του Κυρίου μας ή μάλλον διαρκούσης της σταυρώσεως του Κυρίου μας εκείνο που εχώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό και ήταν το καταπέτασμα μεταξύ των Αγίων των Αγίων και της σκηνής η οποία λέγεται Άγια, αυτό εστίστηκε από άνωθε προς τα κάτω, δηλαδή από το χέρι του Θεού, από τον ουρανό εστίστηκε αυτό και άνοιξε ο δρόμος προς τον Θεό. Γι' αυτό στην επιστολή προς Εβραίους όταν μας λέγει ότι ο Ιησούς ως μέρας αρχιερέας ανέβηκε απάνω προς τον Θεό εκπροσωπώντας εμάς, εμπήκε μέσα εις τα Άγια, ενώ εμείς θα νομίζαμε ότι έπρεπε να πει μέσα στα Άγια των Αγίων. Λέγει όμως τα Άγια, διότι δεν υπήρχε πλέον το χώρισμα. Και εφόσον το χώρισμα δεν υπήρχε, όποιος έμπαινε στα Άγια ήταν και στα Άγια των Αγίων αμέσως. Δεν υπήρχε διαφορά. Το ίδιο είχε γίνει. Άγια και Άγια των Αγίων, το ίδιο ήταν. Εκεί εμπήκε ο Χριστός. Λέγω ότι η εικόνα αυτή εδώ είναι εικόνα η οποία θέλει να μας δείξει ότι η ώρα είναι πολύ δραματική για το περιεχόμενο της εβδόμου αυτή φραγίδος και πολύ θριαμβευτική από άλλη πλευρά και πολύ απερίγραφη ακόμη στις συνέπειες
δοξασμένες και αιώνιες. Διότι όλα όπως σας είπα και κρίσεις επί του κόσμου τούτου, επί του αντιχρίστου και η χιλιετηρή απάνω σε αυτήν τη ζωή και η συνέχεια της βασιλείας, την αιωνιότητα και το νέο σύμπαν, το αιώνιο, όλα αυτά είναι περιεχόμενα της εβδόμης φραγίδας. Διότι το βιβλίο δεν είχε παρά μόνο 7 φραγίδες. Ο καπνός λοιπόν ανέβη των θυμιωμάτων, των προσευχών των Αγίων που ανέβαιναν από τη γη και ανεπέμποντο από στρατιών πιούτων που ήσαν ήδη στον ουρανό, ανέβη ενώπιον του Θεού. Και ο άγγελος τότε επήρε το θυμιατήριο, το εγέμισε από το πυρ του θυσιαστηρίου που ήταν ενώπιον του Θεού, το πυρ εκείνο το οποίο είχε την αρχή του από τον ίδιο τον Θεό, το γέμισε από εκείνα τα αναμένα κάρβουνα και το έριξε στην γη. Το έριξε στην γη. Και αμέσως στην γη έγιναν βροντές, αστραπές, φωνές, σαλπίγκων και σεισμό. Αυτά τα γεγονότα είναι εκείνα όμοια που έγιναν απάνω στο όρος Σινά και σημαίνουν εδώ αυτά ότι ο Θεός σε έναν κόσμο όπως ήταν ο κόσμος ο αποστάτης αυτός επί τον οποίο έριξε ο άγγελος το πύρ από πάνω από το θυσιαστήριο του ουρανού, ότι εσχέσεις του Θεού με τον κόσμο αυτόν τον αμετανόητο ήταν σχέσεις κρίσεως, αποδοκιμασίας και τιμωρίας του κακού, της αμαρτίας και αποστασίας του ανθρώπου. Και στην επιστολή προς Εβραίους διδασκόμεθα ότι εμείς που έχουμε το ευτύχημα το μεγάλο να έχουμε δοθεί εις τον Χριστό σοβαρός και αληθινά, όχι υποκριτικά, και να ζούμε και να πεθαίνουμε για τον Ιησού Χριστό άμα εκείνος θέλει να πεθάνουμε ή να ζήσουμε, διότι το να πεθάνουμε για τον Χριστό σημαίνει να κερδίσουμε όλη την αιωνιότητα τη δοξασμένη. Λέγω την επιστολή προς Εβραίους, μαθαίνουμε ότι οι σχέσεις μας με τον Θεό εμάς δεν είναι αυτή η σχέση του φόβου, του τρόμου και του σεισμού. Όλα αυτά έπεσαν απάνω στον Χριστό. Αυτά τα ηγεύτηκε η Αγία Ψυχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι επήρα πάνω του την αμαρτία μας. Και εμείς πλέον, επειδή τον έχουμε δεχτεί με στην καρδιά μας ότι αυτός είναι ο σωτήρας μας και έχουμε βεβαιότητα και πεποίθηση μόνον σε αυτόν, όχι δε στον εαυτό μας καθόλου. Γι' αυτό εμείς έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού και φοράμε τη στολή την κατάλευτη που είναι με το αίμα του Ιησού Χριστού πλημμένη, και έχουμε θέση ενώπιον του Θεού. Μας κατέστησε ικανούς ο ίδιος ο Θεός δια του μέσου της σωτηρίας του Υιού του να μας παραστήσει μπροστά του Αγίου και αμόμου και ανεγκρίτου εν το αίμα του Χριστού. Και
διαβάζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είχε σκοπό να καθαρίσει και αυτά τα επουράνια από τα μολύσματα που άφηνε ο διάολος απάνω του, απάνω τους κόσμους εκείνους, μαζί με τα πνεύματα που απεστάθησαν μαζί του. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι για να λάβει μας. Ο Θεός το ξέρει, προτού ανοίξει την καρδιά. Ο Θεός ξέρει τι θα πει και τι. Αλλά για να δώσει δουλειά στους αγγέλους, να έχουν όλοι για δουλειά. Να τους καταστήσει κοινωνούς μέσα στον όλη κίνηση που γίνεται σε αυτό το σύμπαν. Διότι εδώ εμείς πώς είμαστε. Στην Ελλάδα, 8,5 εκατομμύρια. Βάτη γη ολόκληρη, πόσο είμαστε. 2,5 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια μπροστά στην κίνηση απάνω του ουρανού, όπου μονάχα μία μυριάδων είναι 100 εκατομμύρια και είναι αμέτρητες μυριάδων απάνω. Ή θέλησε λοιπόν ο Θεός να καταστήσει συνεργούς του τα όντα τα οποία τον ηγάπησαν και δεν ακολούθησαν την ανταρσία του σατανά. Διότι όπως θα δούμε, φαίνεται ότι ένα 30% απεκόπη με τον σατάνα. Το τρίτον των αστέρων του ουρανού σύρει πίσω από την ουρά του ο Όφης, θα δούμε. Γι' αυτόν τον λόγο, εδώ κάτω στην ανθρωπότητα που είμαστε 2,5 δισεκατομμύρια, υπάρχουν τόσοι διαβόλοι ώστε να αντιστοιχούν μια μεραρχία στον καθένα. Γιατί κάποιος μια φορά μου λέει, πού να βρεθούν τόσοι, λέει, να πειράζουν και τον ένα και τον άλλο. Του λέω, δεν ξέρεις πόσοι είναι αυτοί που έχουν πέσει. Αλλά δόξα εις τον Θεό, τα 2/3 δικαίωσαν τον Θεό και είπαν, όχι, εμείς θα μείνουμε σε αυτό. Πράγματι μας αγαπάει, θα σε ακούμε, άλλον αποστάτη. Έμειναν και μένουν και ο Θεός είναι ικανοποιημένος. Αλλά πόσο ικανοποιημένος θα είναι από την Εκκλησία του, από εμάς. Γιατί επιτέλους όλοι εκείνοι οι άγγελοι των ουρανών, άμα δημιουργήθησαν, είδαν μπροστά τον Θεό. Δεν ετέθησε κανένα αμφιβολία, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ήσαν βέβαιοι, όπως είναι βέβαιο το παιδί, το οποίο γεννιέται από τη μάνα του, ζει η μάνα του και μεγαλώνει. Είναι η μάνα του. Την ξέρει ότι υπάρχει. Ενώ εμείς εδώ κάτω γεννηθήκαμε, ούτε τον έχουμε δει ποτέ τον Θεό, ούτε έχουμε δει ποτέ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευρισκόμεθα με μια κληρονομικότητα διεφθαρμένη, η οποία μας διώχνει μακριά από τον Θεό. Έχουμε γύρω μας τους ανθρώπους που είναι όργανα του διαβόλου και μας τραβούν και εκείνοι προς το μέρος τους με το κακό παράδειγμα. Έχουμε και το διάολο από την άλλη μεριά, που όλη μέρα φυσάει, κατάλαβες, μέσα με το κακό. Και όμως, παρόλα αυτά, εμείς μένουμε με τον Θεό. Και λέμε, όχι, ψεύτη. Μας αγαπά, μας αγάπησε. Εκείνα που είπε στον Αδάμ ήταν ψέματα. Το απέδειξε ο πατέρας μας ότι μας αγαπά. Το απέδειξε διότι έστειλε τον Υιό και έγινε αυτή η άπειρη θυσία για μας και μας ανέβασε στον ουρανό με το προσώπο του Υιού του και καθόμαστε δίπλα στον θρόνο της δόξης μαζί. Ο πατέρας λοιπόν πάρα πολύ χαίρει και ικανοποιείται
πολύ. Διότι στην ηθική τάξη ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τη δύναμη, αλλά αφήνει τα όρτα και μιλάει μαζί τους σαν να ήταν ίσως με ίσον. Και στο διάβολο τον αφήνει να βλέπει τους πιστούς, να ετοιμάζεται το μεγάλο σώμα που θα το δοξάσει ο Θεός μια μέρα και το οποίο σώμα θα τον κρίνει το διάβολο. Δεν ξέρετε, λέγει, ότι θα κρίνουμε τους αποστάτες αγγέλους, λέει ο Παύλος. Λοιπόν, ο Σατάν νικάται, αποστομώνεται με την ύπαρξη της Εκκλησίας. Όχι μόνο με την ύπαρξη των 70% που έμειναν απάνω πιστοί, άγγελοι, άγιοι, αλλά με εμάς εδώ κάτω την αμφιβότητα. Γι' αυτό λυσάει. Αλλά όπως θα δούμε, του Θεού η δύναμη και η τόξη είναι και του έως εδώ. Μια στρίχα παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Αυτή την άδεια παίρνει. Επομένως, επειδή θέλει ο Θεός να βάζει μέσα στη δουλειά όλους τους δικούς του για να τους βλέπει να χαίρουνε, να έχουν και κάτι να κάνουν, αδελφοί, τους αναθέτει δουλειά. Και είναι το σύμπαν τόσο μεγάλο και οι δουλειές του ουρανού τόσο πολλές. Οι δουλειές αυτές χαρακτηρίζονται με την φράση λειτουργεί, λειτουργεί, υπηρετεί, απάνω στον ουρανό. Και εμείς θα έχουμε πολλές δουλειές, οι οποίες δουλειές θα είναι η ευχαρίστησή μας, όχι βάρος, γιατί δεν θα υπάρχει η κόποση, δεν θα υπάρχει. Όχι βάρος δεν θα είναι, αλλά θα είναι συγχρόνως και το βραβείο μας, η τιμή μας, την οποία ο Θεός θα μας αναθέσει. Και αναλόγως εδώ, τη δράσεως και της πιστότητας που θα έχουμε στον Κύριο για να μας οδηγεί αυτό, όχι να ξεκινάμε εμείς με το κεφάλι μας να κάνουμε το κεφαλιού μας. Διότι μας λέει ο Χριστός, πρέπει να μένετε εν εμείς για να φέρετε καρπό. Άμα αποκοπείτε και βάλετε μπρος το κεφαλάκι σας, πάει, υπάθετε, ξεραθήκατε. Και είναι μέγα έργο το να μένεις εν Χριστώ και να αναστέλει διαρκώς κάθε ορμή μέσα του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να έχει δηλωθεί τάχα προς τα κάτω για αυτός κάτι. Ενώ θέλει ο Θεός να μας οδηγεί, ώστε κάθε βήμα μας να είναι με αποτέλεσμα, να είναι καρποφόρο και να είναι και βραβεύσιμο. Προσεφέρθησανε προσευχία προς τον Θεό. Και τώρα αντίχησαν κάτω επί της γης τα αξιώσεις της αγιότητας του Θεού εναντίον ενός κόσμου αποστάτου, βροντές, αστραπές, σεισμό, σάλπιγγε, παραγγέλματα, όπως εις το όρος Σινά. Ενώ εμείς, δόξα εις τον Θεό, και χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού, έχουμε με τον Πατέρα ειρήνη και έχουμε είσοδο δια του αίματος του Χριστού ενώπιόν του. Μπορούμε να πάμε χωρίς να φοβηθούμε τίποτα, αλλά να ξέρουμε ότι αν εκείνος θα τον δούμε, και άμα κάνει τα χέρια του έτσι και τον δούμε ή να μας χαιρετήσει, θα δούμε εδώ τα καρφιά. Αλλά τι καρδιά, τα καρδιά που έχουν τρυπήσει και τα οποία θα είναι δοξασμένα, θα χτινοβολούν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου.
Θα δούμε εδώ στην πλευρά τον λογχισμό, στα πόδια του κάτω, όπου ήταν τρυπημένα από τα καρπιά και καρφωμένος απάνω. Και θα το βλέπει αυτό όλος ο κόσμος στον ουρανό. Και οι άνθρωποι το βλέπουν ήδη, οι άνθρωποι το βλέπουν, οι άνθρωποι. Ώστε αυτό δεν θα λησμονηθεί ποτέ από εμάς. Όχι μόνο, αλλά θα είναι και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μνημείο για το οποίο πρέπει να είμαι θα ευγνώμονες εις τον Κύριόν μας, που μας αγόρασε εις τον Θεό. Μας αγόρασε. Κοιτάξτε τώρα το έλεος του Θεού. Σε τι εχθρούς είμαστε στη μέση και πώς μας προστατεύει ο Θεός. Καταλάβετε, μας προστατεύει ο Θεός. Γι' αυτό ο Παύλος πρέπει να προσέξουμε και ο Κύριος μας έδωκε το παράδειγμα. Όταν έπαιρνε φαΐ, ευλόγησε, ευχαρίστη τον Θεό. Και ο Παύλος μας έλεγε και μας λέει, αγιάζεται το φαΐ αυτό όταν αναφέρεται το όνομα του Θεού και του Χριστού απάνω. Γιατί αγιάζεται? Διότι είναι δηλητήριο γύρω μας, είναι ο θάνατος εδώ μέσα και είναι ο σατανάς ο οποίος κινεί τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει όταν ανοίγεις το στόμα και βάλεις μέσα σου κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, θα το αγιάσεις, να το φέρεις ενώπιον του Θεού και να λες το όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε ευλόγησε το μέσα μου και καθαρίστε το. Πάτω κατώ. Μη φοβάσαι. Φανταστείτε τι γίνεται γύρω μας. Εδώ βλέπουμε πάλι ότι η οργή του Κυρίου απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία όπως θα δούμε ανήκει πλέον, διότι τώρα βασιλεύει ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε αργότερα. Ναι, ο Θεός στέκεται αντίθετος και δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρο χωρίς να χτυπήσει καμπάνα για τον αμαρτωλό. Ακόμα και την τελευταία στιγμή ο Θεός περιμένει. Γι' αυτό αδελφοί μου, εάν σήμερα εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αυτές τις ωραίες ημέρες, έχουμε υγεία, δεν μας χτύπησε καμιά επιδημία, είναι ότι είναι πύρινον τείχος γύρω μας Θεόφεν και μας προστατεύει. Μας έχει σφραγίσει και λέει αυτού να μου σφραγεί. Είναι το δικαίωμα του Θεού μας. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε. Και να το αναγνωρίζουμε ότι είναι χάρη Θεού. Άμα βγεις από το σπίτι σου και γυρίσεις ιερός, θα κάνεις προσευχή αμέσως, ευχαριστή, θα πεις Θεέ μου, σε ευχαριστώ που γύρισα γερό. Δεν πες απάνω μου κάνα αυτοκίνητα με κάτι χαρκομανίνια, κατάλαβες. Κάθε μέρα αυτά δεν γίνονται. Να ξέρουμε από τι κινδύνες μας φυλάει ο Θεός. Όχι να κοιμόμαστε. Και να μάθαμε και το σπίτι μας, το ξέρουν όλοι. Ευχαρίστησε τον Θεό. Γύρισε γερός. Τρώος έφασε ένα κομμάτι φαΐ και στέκει. Από το Θεό. Thank you.